Από κοινού και εν ομοφωνία μετά της ελληνικής κυβερνήσεως, κατόπιν υπευθύνου σταθμίσεως όλων των συναφών προς την εθνική υπόθεση μας παραγόντων, εχαράξαμε ενιαία επί του Κυπριακού ζητήματος γραμμή. Υπάρχουν οι διαφωνούντες ως προς την ορθότητα της γραμμής. Δικαιώματων. Δικαιώματων είναι η διαφωνία. Και δικαιώματων είναι να εκφράζουν και να υποστηρίζουν απόψεις και να προσπαθούν να πείσουν ή να παραπείσουν τον λαόν περί της ορθότητος των. Ουδενός όμως είναι δικαίωμα ή δια της βίας επιβολή απόψεων. Είναι απαράδεκτος και καταδικαστέα ή δια της βίας επιβολή ή οντίποτε απόψεων. Αλλά και πέραν τούτου, όταν Έλληνες Κύπροι στρέφουν τα όπλα κατά Ελλήνων, αναπόφευκτος θα είναι η εκ της αδερφοκτών μου διχονίας εθνική συμφορά. Και θα επιχαίρουν οι εχθροί της Κύπρου για το κατάντημά μας. Προειδοποίηση περί επαπεινουμένης συμφοράς έστειλε και η Ελλάς, της οποίας αγωνιώδης ακούστη η μητρική φωνή, καλούσα εις ομόνια, καλούσα εις ανάληψη και εις περίσκεψη τουλάχιστον για την κρίση της ιστορίας. Ποιον σκοπόν προάγουν, ποια σχέδια προωθούν εαπομείνων δραστηριοποιούμενε ενοπλιωμάτες. Οι απέσιοι βομβιστέ, οι νυχτοβάτε προσωπηλοφόροι, και όλοι εκείνοι οι οποίοι υποκινούν εις βία και εις ανομαλία, προωθούν την ένωση είναι η απάντηση των δραστών τιούτων πράξεων. Ενταφιάζουν οριστικώς την ένωση είναι η ορθή απάντηση. Νεκροθάπτε της ενώσεως είναι οι αναλαβώντες νεκροθάπτε της ενώσεως είναι οι αναλαβώντες ή ενθαρρύνοντες για αυτήν δραστηριότητα. Και αντί της ενώσεως προωθούν την διχοτόμηση της Κύπρου. Και βεβαίως είμαστε εμπόδιον.
εγκληματούν αυτοί. Εγκληματούν κατά της Κύπρου. Εγκληματούν κατά της Ελλάδος. Εγκληματούν κατά του έθνους. Εάν δεν ανανοίξουν, φοβερά θα είναι για αυτούς η κρίση της ιστορίας. Ως ενωτικοί παρουσιάζονται και αυτοδιαφημίζονται οι διαφωνούντες προς την χαρακτήσαν από κοινού μετά της ελληνικής κυβερνήσεως πολιτική γραμμή πορείας. Και ως ανθενωτικούς κατηγορούν την τεραστία πλειοψηφία του ελληνικού κυπριακού λαού. Αποκρούμε την κατηγορία. Ενωτικοί είναι όλοι οι Έλληνες Κύπροι. Ελληνικά ιδανικά θα διαπνέουν πάντοτε την σκέψη και την συνείδησή μας. Την Ελλάδα θα έχουμε πάντοτε τροφόν της υπάρξεως και των βιωμάτων μας. Και αν μη εξαρτώμενοι από μας παράγοντες και καταστάσεις δεν καθιστούν δυνατήν την ένωση, τούτο δεν σημαίνει ότι θα παύσουμε να είμεθα Έλληνες. Διαμέσου των αιώνων Έλληνες παρεμείναμε και Έλληνες θα παραμείνουμε. Αλλά αφού είμεθα ενωτική, δια τι συνομιλούμε μετά των Τουρκοκυπρίων και ομιλούμε περί ανεξαρτήτου ενιαίου και κυριάρχου κράτους, διότι τούτο επιβάλλει η ομή πραγματικότης και ενώπιον της πραγματικότητος ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή κυβέρνηση δύνανται να εθελοτυφλούν. Διότι είναι υπεύθυνοι χειριστέ του Κυπριακού. Ο αριθμός των παρευρεθέντων στο συλλαλητήριο υπολογιστεί από ξένους παρατηρητές σε 200.000 και οι επιθυμίες που κάλυπταν την ομιλία του Εθνάρχη ισοδυναμούσαν με πραγματική ανακήρυξη του Μακαριωτάτου και διαβοής λαού σαν πρόεδρου της Κυπριακής Πολιτείας για μια ακόμη πενταετία. Ρεπορτάζ για το σημερινό συλλαλητήριο θα μεταδοθεί και στο καλλιδοσκόπιο. Σήμερα έχουν υποβληθεί και οι υποψηφιότητες για τις εκλογές μεταξύ των Τουρκοκυπρίων για την ανάδειξη αντιπροέδρου, οι οποίες θα γίνουν την μεθεπόμενη Κυριακή. Το αξίωμα θα διεκδικήσουν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Σιντεκτάζ και ο αρχηγός του Τουρκοκυπριακού Δημοκρατικού Κόμματος κ. Μπερπέρογλου. Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 1973, μεσημέρι. Η πλατεία της Αρχιεπισκοπής, ή γύρω από αυτήν δρόμοι, οι στέγες των γειτονικών κτηρίων έχουν κατακλειστεί από δεκάδες χιλιάδες λαού που βρίσκονται εδώ για να διαδηλώσουν την πίστη και την αφοσιοσύνη τους προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ξένα, πολλά ξένα συνεργεία τηλεοράσεως, ξένοι δημοσιογράφοι έχουν έρθει ειδικά στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν την παλαϊκή αυτή συγκέντρωση, να ακούσουν την ιστορική ομιλία του πρόεδρου Μακαρίου.